Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή γηπεδούχη. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Πέμπτου. Πολλές διάφορες ειδήσεις, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πάνω αριστερά Μιχάλης Μαχαίρας, κάτω αριστερά Στέλιος Καλογεράς, Ηλίας Κυριαζής. Εκλεκτός καλεσμένος άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή, ο Σταμάτης Κατσίμης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Καλησπέρα. Σταμάτης, να πούμε παιδιά ότι είναι οδηγός αγωνιστικών οχημάτων στη Φόρμουλα 1, όλες αυτές τις κατηγορίες. Ήταν οδηγός του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Super League Φόρμουλα πριν 12 χρόνια, το 2008. Ήταν ένα έτσι επαναστατικό, μια επαναστατική κίνηση από τις ομάδες ποδοσφαίρου τότε. Το οποίο εντάξει μετά σιγά σιγά με τα χρόνια δεν βρήκε και τόσο μεγάλη απήχηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά προτείνω να περάσουμε λίγο στο κυρίως πιάτο. Τι λέτε, άμα συμφωνείτε όλοι. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε και στο Σταμάτη, καλησπέρα. Σήμερα θα τρέξουμε, αλλά θα τρέξουμε με ασφάλεια, Εδώ είμαστε. διότι Πάντα. θα οδηγείς την κούρσα εσύ και εμείς θα ακολουθούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, καταρχάς καλησπέρα όπως είπα, να μας πεις λίγο το πρώτο σου σχόλιο για την όλη κατάσταση που ζούμε με την πανδημία και γενικότερα την καθημερινότητά σου, με τι ασχολείσαι, να μας μιλήσεις. Ευτυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος της πανδημίας μετά από σχεδόν 2 μήνες. Η καθημερινότητά μου, επειδή αυτό το διάστημα λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία σταμάτησα να δουλεύω, είναι στο σπίτι, σόκλειστος, λίγο sim racing, λίγο γυμναστική, έτσι και όσο μπορώ έτσι να περνάει πιο ευχάριστα η ώρα μου. Γενικότερα στην καραντίνα έκανες κάτι άλλο, ίσως μαγειρική, ίσως κάποιο άλλο έτσι άσχημο στο Ζαχαροπλαστική. σπίτι. Ζαχαροπλαστική. Ζαχαροπλαστική, Μου μάλλον. αρέσει, ναι. Σπεσιαλιτέ. Δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να είναι υγιεινά. Τα φτιάχνω λίγο περίεργα. Παίρνω συνταγές του Πετρετζίκη και τις διαμορφώνω όπως θέλω εγώ για να είναι πιο υγιεινά. Ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τι κάνεις, αφαιρείς τη δόση τη ζάχαρη. Ρε παιδί μου, άμα λέει ζάχαρη, βάζω στέβια. Ή ξέρω Α, οκ. εγώ, Οχ, έχει αυτά που δεν αρέσουν. υποκατάστατα άλλα. Αντί για σοκολάτα, έχει κακάο. Έχει περίεργα πράγματα. Οκ. Δεκτό. Γενικότερα, τώρα να σε ρωτήσω έτσι να ενώσουμε και λίγο τα μηχανοκίνητα. Για πες μας λίγο, τι μελιγενέστε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τη Φόρμουλα 1, ακούμε θα γίνουν, δεν θα γίνουν οι αγώνες, τι γνωρίζεις? Από ό,τι ξέρω θα ξεκινήσουν σε κανένα 1,5 μήνα περίπου ή αρχές Ιουλίου, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που έγινε τελευταία ήταν ότι ο Φέτελ αποφάσισε να χαιρετήσει τη Φεράρι. Και είχαμε ένα ντόμινο με αλλαγές στους οδηγούς, βέβαια. Ρικάρντο, Έτσι. Σάινθ. Ναι. Βέβαια, πιστεύω ότι μεγάλη έκπληξη θα είναι να μαγειρίσει ο Αλόνσο στη Ρενό και να δούμε τελικά με το Φέτελ θα γίνει, αν θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1. Νομίζω λίγο ότι το πώς έγινε με τη Φεράρι ήταν τα πράγματα λίγο έτοιμα από τη Φεράρι με ότι είχαν την εναλλακτική του Σάινθ. Και τώρα είναι πολλά τα χρήματα εκεί πέρα που παίζονται και οι μάνατζερ τα ξέρουν πριν από εμάς πολύ. Πώς το γκρίνει σαν οδηγό το Σάινθ? 25χρονος νομίζω, 26, Ναι, είναι 25. σοβαρό παιδί, πολύ σοβαρό παιδί. Τώρα για το ρόλο που τον θέλουν στη Φεράρι θα δούμε πώς θα γίνει. Βέβαια ο Λεκλέρκ έχει δείξει πέρσι ένα πρόσωπο πολύ δυνατό. Ποντάρουν στο 1-2 και θα δούμε άμα θα βγει. Με την κατάσταση όμως που είναι οι Mercedes τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εντάξει, Αυτό. δεν χρειάζεται να σχολιάζει. Δηλαδή και ο Χάμιλτον είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα. Και εντάξει, το καλό για το άθλημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και να έχουμε διάφορους νικητές. Δηλαδή δεν μπορούμε τη Φόρμουλα 1 να τη βλέπουμε τόσο οπαδικά όσο τα άλλα αθλήματα. Δηλαδή είναι ένα σπορ, ένα πάθος, το οποίο είτε παράδειγμα βρεθεί κάποιος οδηγός στη McLaren, στη Ferrari, στη Renault, θα δει αυτό που του βγαίνει είναι κάτι το συναρπαστικό όταν μπει και οδηγήσει τέτοιο πράγμα. Γιατί από την τηλεόραση δεν μπορούμε να κάθουμε να πάρουμε ιδέα καν το τι συμβαίνει στο μονοθέσιο την ώρα που οδηγάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικό, αλλά επειδή ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος δεν είχε εναρμονιστεί με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι να γίνει η μετάβαση από την περίοδο τώρα της καραντίνας και που κανένας δεν υπήρχε πουθενά, στην κανονικότητα. Και πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα. Οι οδηγοί, όπως και να έχει, τις προηγούμενες χρονιές πάντα τρέχουν στις ίδιες πίστες. Έχουν δεδομένα και οι ομάδες έχουν data από τα αυτοκίνητα και από όλες τις χρονιές. Βέβαια, το να λέμε να είσαι σε φόρμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά μιλάμε για πολλοί επαγγελματίες και ειδικά σε θέματα φυσικής κατάστασης, γνώσης της πίστας, data engineering που έχουν να αναλύσουν, ακόμη και προσομοιωτές που χρησιμοποιούν στις ομάδες, είναι όσο το δυνατόν καλύτερα διαβασμένοι. Σταμάτε, εγώ θα σε ρωτήσω τώρα κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση γενικά, το είχα πρωτακούσει πιο μικρός βέβαια. Να μου πεις πόσο σημαντική είναι η διατροφή και η γύμναση για έναν οδηγό. Αν δεν είναι ένα από τα σημαντικότερα, είναι πιστεύω ένα 30-40% στο τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένας οδηγός στο να έχει κατοχή του. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει περαιτέρω κιλά και να μην είναι γυμνασμένος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σωστά στις δυνάμεις και στα G που αναπτύσσονται. Είτε είναι στη Φόρμουλα 1, είτε σε μικρότερες κατηγορίες, είτε και στα αυτοκίνητα, ραλί, τους βλέπεις ότι όλοι πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα και να είναι επαγγελματίες από το Α μέχρι το Μ. Το ίδιο αυτό ισχύει για την ηλεκτρονική φόρμουλα, δεν αλλάζει κάτι. Ναι, εννοείται. Και άμα εκεί είναι και πρώην οδηγοί της Φόρμουλα 1. Ναι. Αρκετοί. Μιχάλη. Μάλιστα. Όχι, εγώ σας ακούω γιατί θέλω να περάσουμε λίγο έτσι σε ένα θέμα που συνδέεται και ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως ξέρω είσαι και Ολυμπιακός, έτσι. Έτρεχες, αν δεν κάνω λάθος, το 2008, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, στην Super League Formula, όπως είπε και ο Ηλίας πιο πριν. Ναι. Όπου υπήρχαν ομάδες από όλο τον πλανήτη, αν δεν κάνω λάθος. Μίλησέ μου λίγο αρχικά για το εγχείρημα αυτό. Έτσι, πράγματα που ίσως δεν γνωρίζουμε. Πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, με τι στόχο ήρθε κλπ. Κλπ. Ναι, ξεκίνησε όπως είπες και εσύ το 2008. Τότε την ομάδα, υπήρχε μια γερμανική ομάδα, η GU Racing, η οποία ήταν υπεύθυνη για το αυτοκίνητο, για την συντήρηση, setup, μπλα μπλα μπλα. Και μέσω της Sports United ήρθα σε επαφή και καταρχήν ξεκίνησα σαν rookie driver για τους πρώτους 4 αγώνες και οδηγούσε ο Άντερσεν. Σωστά. Πήγαινα εγώ σε όλους τους αγώνες, είχα πολύ λίγη ώρα να οδηγήσω σε κάποια ελεύθερα, ώσπου στους τελευταίους 2 αγώνες τον αντικατέστησα στη Βαλελούγκα και στην Ισπανία. Στη Βαλελούγκα ήμουνα πολύ κοντά στο πρώτο βάθρο της ομάδας. Οδηγούσα και για μερικούς γύρους τον αγώνα, αλλά μου κάνανε νωρίς το pit stop και είχα ένα ατύχημα 2 γύρους πριν το τέλος, νομίζω. Μου γύρισε λίγο το αμάξι, το επανέφερα και ήρθε και έπεσα από πίσω με ένα άλλο αποτέλεσμα να μην μπορώ να τερματίσω τον αγώνα. Ήταν σημαντικό αυτό για μένα και λίγο άτυχες. Πώς έγινε το εγχείρημα? Ήταν ένα σκεπτικό από την διοργάνωση στο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν marketing από τις ποδοσφαιρικές ομάδες και να κάνουν έτσι ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρητικά ήταν με ίδια αυτοκίνητα, μοτέρ V12 γύρω στα 750 άλογα με 4.200 κυβικά. Το αμάξι ήταν περίπου στα 800 κιλά μαζί με μένα, μαζί με τον οδηγό δηλαδή. αυτό που θυμάμαι ήταν ότι στη Βαλελούγκα, ας πούμε, ήταν γύρω στα 10 δευτερόλεπτα πιο αργό από Φόρμουλα 1 στο γύρο. Δηλαδή, συζητάμε ότι μια, ας πούμε, μικρότερη φόρμουλα, Φόρμουλα Renault ή Φόρμουλα Renault 3000 ή 2000 ή οτιδήποτε, είναι πίσω άλλα 20 δευτερόλεπτα το γύρο. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά. Τα G που αναπτύσσονταν ήταν αρκετά υψηλά. Άρα δηλαδή από θέμα, θέμα ανταγωνισμού δηλαδή, δεν ήταν πολύ μακριά από τη Φόρμουλα 1. Δεν ήταν πολύ μακριά, ήταν άλλης φιλοσοφίας. Mm. Δεν ήταν τόσο υψηλόστροφη. Κάτι δεν μπερδεύτηκα τώρα. 12.000 στροφές νομίζω πήγαινε με ένα κουμπί, πήγαινε γύρω στις 14-15, όταν τα άλλα πηγαίνανε 18 και 20.000 στροφές νομίζω εκείνη την περίοδο.
Ήταν το πιο χαρακτηριστικό, νομίζω, ήταν τα φρένα ότι ήταν carbon και σήκωνε 5G δηλαδή στο φρενάρισμα. Η επιτάχυνση ήταν καλή. Ήταν λίγο βαρύ σαν για Φόρμουλα 1. Δηλαδή όταν η Φόρμουλα 1 είναι για αυτοκίνητο Φόρμουλα. Φόρμουλα 1 όταν είναι στα 600-600 κάτι κιλά, αυτό ήταν 800-800 κάτι, έχει μια διαφορά δηλαδή στην απόδοση. Το κυριότερο ήταν αυτό και το πόσο μετά εξελίξιμο ήταν το κάθε σασί. Γιατί άλλο να έχει ενιαίου τύπου σασί, άλλο να είναι η McLaren, η Ferrari και να εξελίσσονται εκείνοι με τα παραθυράκια που έχουν από τους νόμους. Μάλιστα. Εγώ θέλω να μάθω αρχικά. Βασικά τώρα έχω δύο ερωτήσεις, γιατί μου δώσες για τη μία ερώτηση πάσα. Και είχα και μια άλλη ερώτηση που στη φύλαγα για πιο μετά, αλλά θα την κάνω. Γενικότερα, ένα τέτοιο μονοθέσιο. Πρώτον, πόση τελική μπορεί να έχει, γιατί αυτά που λες, τα ακούω λίγο. Μηχανικό δεν είμαι, έτσι. Ναι. Παρακολουθώ μηχανοκίνητο από το σπίτι μου, ίσως κάποιο video game μέχρι εκεί. Δεν γνωρίζω παραπάνω. Τι τελική μπορεί να έχει ένα τέτοιο αμάξι, ας πούμε, ένα τέτοιο μονοθέσιο. Ανάλογα την πίστα πάει και ανάλογα το setup του αυτοκινήτου, πόση τελική έχει, ανάλογα με το γρανάζι δηλαδή στις σχέσεις και με τα φτερά και με την πίστα. Πιστεύω στην Ιταλία που είχα τρέξει είχα ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα, γύρω στα 310 νομίζω είχα πιάσει. Wow. Όταν η Φόρμουλα 1 σίγουρα θα πιάνει 330-340. Ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Η προετοιμασία για μια πίστα. Πώς γίνεται? Έχω δει, ας πούμε, πιλότους να κάνουν βόλτα περπατώντας στην πίστα. Παίζουν αυτά, ναι. Ισχύουν αυτά. Ισχύει, ισχύει. Πιο πολύ, κοίτα, πιο πολύ ισχύει όταν πας σε καινούρια πίστα. Όταν πας σε μια που έχεις τρέξει, σίγουρα έχεις μια εμπειρία. Οι εξομοιωτές παίζουν αρκετό ρόλο τώρα και το sim racing, που εντάξει μπορεί να είναι παιχνίδια, αλλά δίνουν μια ιδέα όσον αφορά στις γραμμές της πίστας και που θέλεις να προσεγγίσεις. Αλλά όντως ότι ακόμη και στη Φόρμουλα 1 την Πέμπτη, την Τρίτη, ανάλογα ποια μέρα θα βρεθούν εκείνοι στις εβδομάδες πριν τον αγώνα, θα κάνουν τη βόλτα μαζί με τους μηχανικούς τους, πιο πολύ έτσι και λίγο για πλάκα, και να θυμηθούν και κάποια πράγματα, όπως και να το πούμε, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής δεν σταματάει ποτέ να κάνει ποδαράκια με την μπάλα. Έτσι. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα, μάλιστα. Και θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, αυτή που σου είπα πριν ότι μου έδωσες πάσα. Αναφέρθηκε στην Φόρμουλα Renault. Εκεί το 2002, αν δεν κάνω λάθος, πάλι με διορθώνεις, αντιμετώπισες τον Κούμπιτσα, Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Κούμπιτσα, Κούμπιτσα. Ο τόνος τώρα δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, πώς τον χαρακτηρίζεις ως αντίπαλο πρώτον και ως χαρακτήρα? Διότι ο Κούμπιτσα έφτασε Φόρμουλα 1, έτσι. Νομίζω βρέθηκε και στο βάθρο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είχε πτυχίες. Ακριβώς. Έχει κερδίσει κιόλας. Ναι. Ναι. Πριν έχει το ατύχημά του. Το 2002 η χρονιά μου στη Φόρμουλα Renault ήταν η πιο ανταγωνιστική μου χρονιά στην αγωνιστική μου καριέρα. Τρέχαμε γύρω στα 55 με 60 φορμουλάκια τον αγώνα. Πηγαίναμε, κάναμε δοκιμές δύο μέρες, κάναμε χρονομετρημένα. Η πρώτη 20 με 25 ανάλογα την πίστα πηγαίνανε στον τελικό. Και οι υπόλοιποι από τον 20-25 και πίσω κάνανε ένα αγώνα μεταξύ τους και οι πρώτοι 8-10 τρέχανε με τους άλλους στον τελικό. Mm-hmm. Σε αυτό το πρωτάθλημα, εκτός από τον Κούμπιτσα, είχα τρέξει με τον Χωσέ Μαρία Λόπεζ, Κριστιαν Μοντανάρη. Είναι πολύ γνωστοί, δηλαδή είμαι λίγο παλιός. Τότε δεν υπήρχαν τα social media και ήταν δηλαδή πραγματικά το σημαντικό. Είχα πετύχει και το Χάμιλτον. Όταν έτρεχε εκείνος την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φόρμουλα Renault στην Ίμολα, τρέχαμε εμείς Ιταλικό Πρωτάθλημα και είχε έρθει και το Ευρωπαϊκό. Ο Κούμπιτσα που ανέφερε έτρεχε την ίδια χρονιά και τα δύο πρωταθλήματα, και το Ευρωπαϊκό και το Ιταλικό. Αυτό σημαίνει διπλές προπονήσεις. Ακούραστο. Ναι, ακούραστο, εντάξει, ισχύει, ναι. Μιλάμε τώρα για budget, δεν συζητάμε τώρα, παιδιά. Ήταν official οδηγός Renault. Και το μεγαλύτερο επίτευγμά μου σε εκείνο το πρωτάθλημα, γιατί ήμουν πολύ άτυχος με εγκαταλείψεις και αυτά, ήταν ότι στα χρονομετρημένα στην Ίμολα ήμουνα 1/10 το πιο αργός από το Χάμιλτον. Στο μισή ώρα διαφοράς δηλαδή, ίδιο μονοθέσιο, ίδια λόγια, ίδια αυτά. Και ξεκίναγα, θυμάμαι, 8ος, 10ος, κάτι τέτοιο στη δικιά μου, στην κατηγορία, στην Ιταλική. Και στο Ευρωπαϊκό θα ξεκίναγα πιο μπροστά. Δηλαδή ήταν πιο ανταγωνιστικό το Ιταλικό πρωτάθλημα, επειδή είχαμε κάνει πιο πολλές δοκιμές εκεί και πιο από το Ευρωπαϊκό. Ήταν η καλύτερη μου εμπειρία μακράν και ήταν αυτό που με εξέλιξε και σαν οδηγό από εκεί και πέρα.
γενικότερα σχετικά με το χαρακτήρα του, του Κούμπιτσα, ας πούμε, επειδή τον έβλεπες, τον ζούσες, λογικά, έτσι. Θα σου πω. Θες να μας πεις δύο πράγματα. Εγώ τον θεωρούσα φίλο μου, γιατί όποτε τον πετυχαίναμε, δηλαδή και με όλα τα παιδιά, με κανένα θέμα, θα λέγαμε για χαρά τι γίνεται, πώς πάει και αυτά. Είχαμε παίξει και μια φορά μπάλα έτσι 3-3 τότε στον Ιταλικό Νότο. Ποιος κέρδισε θα μας πεις. Δεν ήξερε μπάλα. Εντάξει, ήμουν Πολωνός τώρα, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο πιεσμένος εκείνη την περίοδο, γιατί σαν official οδηγός του Ρενό έπρεπε να αποδείξει, έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα, έπρεπε να συνεχίσει για να συνεχίσει και στο περαιτέρω πρόγραμμα ώσπου να ακολουθήσει. Τότε θυμάμαι δεν το πήρε. Το πήρε ο Λόπεζ το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα από τον Κούμπιτσα για πολύ λίγους βαθμούς. Χαμός. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής και να πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Ναι. Πώς κατέληξες ότι θέλεις να ασχοληθείς με αυτό? Τι σε έκανε να πεις, ρε φίλε, είναι αυτό που θέλω να κάνω? Ναι. Και οι γονείς σου τι σου είπαν? Ναι, και αυτό, ναι. Δηλαδή, εμάς βγαίνουμε για μια βόλτα και μας λένε μην τρέξεις στον δρόμο. Ναι. Φαντάσου τώρα να τους πεις ότι θα τρέχουμε 300. Κοιτάξτε. Λοιπόν, όλα τα οφείλω στον πατέρα μου, γιατί όπως και να έχει, από μικρό παιδί, εντάξει. Δοκίμασα διάφορα αθλήματα και εγώ είχα δοκιμάσει και κολυμβητήριο και στον εθνικό είχα πάει στο Παπαστράτιο τότε, ανοιχτό το πρόλαβα. Είχα δοκιμάσει διάφορα αθλήματα, όταν βέβαια οδήγησα για πρώτη φορά ένα ενοικιαζόμενο καρτ, κάτι είδανε και εκεί πέρα περίεργο και αυτοί που με είδαν εκεί πέρα και λένε «Οπ, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα». Ναι, είχα μια έφεση σε αυτό. Τα οφείλω όλα στον πατέρα μου και η πλάκα είναι με τη μάνα μου ότι όταν χρειάστηκε να βγάλω αγωνιστική άδεια πρώτη φορά, ήταν στη junior κατηγορία ή 11 ή 12 θα ήμουν όταν ξεκίνησα και τους αγώνες καρτ, τη ρωτήσανε από το αστυνομικό τμήμα τη μάνα μου, της λένε «Κυρία μου, ξέρετε τι πάντα να κάνετε». Και λέει «Τι να κάνω», λέει, «δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει ο πατέρας του και ο ίδιος». Οπότε, εντάξει, κοιτάξτε, σίγουρα ακούγεται... Υπάρχει μια επικινδυνότητα σε όλα. Η επικινδυνότητα υπάρχει με το να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, να πάμε στην άλλη γωνία και να δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Το θέμα είναι ότι όταν αποκτάς μέσα από το καρτ που ξεκινάει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και όπου καταλήξει, είτε και μόνο τα παιδιά σαν αθλητική, σαν παιδεία οδηγική, αποκτάνε αίσθηση του οχήματος και γίνονται πολύ καλύτεροι οδηγοί για την καθημερινότητα. Δηλαδή, το συνιστώ ανεπιφύλακτα και. Το καρτ μας, αν και έχει διάφορα θέματα, δεν το παρακολουθώ από πολύ κοντά, αλλά βλέπω ότι τα πιτσιρίκια και αυτά και όλο ξεπετάγονται και είναι μια χαρά. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι υπάρχει μέλλον? Κοιτάξτε, μέλλον είναι σχετικό τώρα. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα και ιδιαίτερα και τα ράλι που λόγω της χώρας μας και το Ακρόπολης και αυτά δεν θα σταματήσει ποτέ. Ναι. Ανάλογα βέβαια κινούνται οι εποχές όσο υπάρχει κρίση, όταν είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί όπως και να έχει είναι το ακριβότερο σπορ στον κόσμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω γενικότερα... Είναι εύκολο. Μιχάλη, περίμενε. Πες. Ναι. Ωραία. Στο οικονομικό κομμάτι τώρα, για ένα παιδί να αρχίσει να κάνει αυτό το σπορ, να ακολουθήσει, δεν είναι λίγο ακριβό? Αυτό το είπα, είναι το ακριβότερο. Δηλαδή, εκτός από το τένις, που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πάει ανάλογα τώρα και αν χρειάζεται εξωτερικά και τέτοια, το καρτ για να ξεκινήσεις χρειάζεσαι ένα κόστος για να αγοράσεις δικό του καρτ το παιδί, να ξεκινήσει προπονήσεις και μετά έχει το κόστος ανά αγώνα κάνα 10 με 15.000 περίπου τη χρονιά, θεωρώ. Είναι. Τι έλα. Και τα λέμε, είναι αρκετά. Και είναι, όχι αρκετά, είναι το πλέον μίνιμουμ αυτό, με αποτέλεσμα ότι ανάλογα πώς μπορεί να θέλει να εμπλακεί το κάθε παιδί, μπορεί να πηγαίνει για προπόνηση κάθε μέρα, που λέει ο λόγος. Αν πηγαίνει για προπόνηση κάθε μέρα και θέλει να χαλάει και λάστιχα κάθε μέρα, όλα πάνε αυξητικά. Οπότε αυτό μπορεί να κρατήσει, πιστεύεις, το μέλλον των Ελλήνων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα πίσω? Το άθλημά μας είναι κυρίως ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για αυτό το λόγο. Ναι. Υπάρχει ομοσπονδία που έχει γίνει και τα τελευταία χρόνια λόγω βάση αλλαγής νόμων και τέτοια και αυτά, αλλά στηρίζεται είτε σε ατομική πρωτοβουλία είτε σε χορηγίες. Μάλιστα. Μόνο, ναι. Κατάλαβα.
Δηλαδή δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος. Εδώ δεν υπάρχει αλλού κι άλλου. Θα υπάρχει σε αυτό. Αυτό να πούμε. Νομίζω το γέλιο ήταν η καλύτερη απάντηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω ας υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχει ένα παιδάκι 11-12 ετών, όπως είπες και για τον εαυτό σου, που θέλει να ξεκινήσει αυτό το άθλημα, έτσι. Και 5 ξεκινάνε. 5-6. Και 5 ξεκινάνε. Μήνει. Καλό θα είναι να μην μας ακούνε μανάδες αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό. Μην τρομάξουμε. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στο μέλλον και ας φτάσουμε, ας πούμε, σε ηλικία 18-19 χρονών. Πόσο εύκολο είναι για κάποιο παιδί έφηβο να συνδυάσει αυτού του είδους τους αγώνες, την προπόνηση, το ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται μαζί με σπουδές? Πιστεύεις γίνεται? Δεν τόσο από την οικονομική πλευρά, όσο από θέμα χρόνου. Οι προπονήσεις στην Ελλάδα κυρίως γίνονται Σαββατοκύριακα. Οπότε, γιατί και οι ομάδες συνήθως είναι και άνθρωποι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν και τα μαγαζιά τους καθημερινές. Με εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται και καθημερινές, αλλά με σωστό προγραμματισμό γίνεται εύκολα. Το θέμα είναι ότι, αν πάρω και από τον εαυτό μου, που όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, είχα δηλώσει Αθήνα, γιατί ήθελα να είμαι εδώ πέρα, έτσι ώστε να είμαι κοντά και σε πίστες ή με τα αυτοκίνητα που έτρεχα, είτε και με τις φόρμες. Ασχολείσαι, μια παρένθεση, με τι ασχολείσαι για να... Ναι, έχω τελειώσει οικονομικά και ναυτιλιακά. Στην ναυτιλιακή δούλευα, ναι. Α, εντάξει. Ναι, έτσι και έτσι. Επιλογή σου? Επιλογή μου, ναι, αλλά ήμουνα πάντα μεταξύ δύο. Επέλεξες ουσιαστικά, ήθελες περισσότερο το αμάξι. Εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά. Είναι συμβιβασμός το άλλο. Ακριβώς. Μιχάλη? Μάλιστα. Όχι, εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει. Έχεις να πεις κάτι, έχεις να προσθέσεις κάτι στα μάτια? Αυτό, ότι μπορεί να γίνει με σωστό προγραμματισμό. Τώρα βέβαια είναι και στη θέληση του καθενός. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση κάποιο παιδί να θέλει να έχει τη δυνατότητα και να πάει στο εξωτερικό κατευθείαν. Δηλαδή η μέκα του μηχανοκίνητου σπορ στην Ευρώπη είναι η Ιταλία. Οπότε αν κάποιο παιδί θέλει να ακολουθήσει και να πει ότι έχω στόχο αυτό και μπορώ να το κάνω, είτε από προσωπική πρωτοβουλία είτε από χορηγούς και τέτοια, θα πρέπει να πάει εκεί πέρα και να είναι σε καθημερινή βάση οδηγός και να κάνει και σπουδές σε συνδυασμό με κάποιο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είναι όλα θέμα επιλογών. Να πούμε ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν διαφέρει σε πολλά στοιχεία από τον αθλητισμό όσο έχουμε τον παραδοσιακό αθλητισμό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μια τρέλα και θέλει να κυνηγήσει κάτι, το κυνηγάει και το κάνει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικό για πίστα φόρμουλα στην Ελλάδα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι θα μπορούσε να γίνει μια πίστα, να δημιουργηθεί κάτι, αλλά ποτέ δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο. Ναι. Πιστεύεις εσύ ότι άμα γινόταν κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του αθλήματος και στη χώρα, αλλά και έτσι να προσπαθήσουν περισσότεροι άνθρωποι, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό, να ασχοληθούν με αυτό? Είναι αδιαμφισβήτητο αυτό και μακάρι να γινόταν κάποια στιγμή. Όπως είχε ακουστεί σε διάφορες περιοχές. Τι να πω ρε παιδιά, τώρα είμαστε και σε μια χώρα λίγο περίεργη. Δηλαδή, εδώ άλλες και άλλες χώρες πολύ πιο αναπτυσσόμενες τώρα, Αζερμπαϊτζάν, δεν ξέρω τώρα από εδώ, έχουν κάνει Φόρμουλα 1 πίστες, ακόμη και μέσα στην πόλη που λέει ο λόγος, και έχουν συνοηθεί με την εκάστοτε αρχή και κάνουν αγώνα. Δηλαδή, θα ήταν κάτι το φανταστικό για το μηχανοκίνητο σπορ για εμάς να γίνει, αν όχι να γίνει αγώνας Φόρμουλα 1, να έχουμε μια τέτοια πίστα, που έχουμε μια καλή πίστα στις Σέρες και τα Μέγαρα εδώ στην Αθήνα. Στις Σέρες είναι πολύ καλή, είναι 3 κάτι χιλιόμετρα, είναι και πολύ ωραίο σχεδιασμός. Έχει και πάρα πολύ δουλειά από τις γύρω χώρες. Δηλαδή ξέρω ότι σχεδόν κάθε μέρα, και πριν βέβαια το κοροναϊό, είχε κόσμο, είπιστε, είτε για δοκιμές, είτε για αγώνες, είτε μοτοσυκλέτες, είναι πάρα πολύ καλή. Τα Μέγαρα είναι 2 χιλιόμετρα, είναι μια πίστα και αυτή που μας εξυπηρετεί στην Αθήνα, αλλά σίγουρα θα χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο. Τώρα μια πίστα με 4-5 χιλιόμετρα και με κερκίδες, με το ανάλογο έτσι, περίβλημα, θα ήταν κάτι το φανταστικό. Μάλιστα, εγώ θέλω να πω λίγο και στον κόσμο που μας βλέπει
πως αν θέλει να σχολιάσει, να γράψει ό,τι θέλει, να το διαβάσουμε, κάποιο ερώτημα, έτσι, να... Εντάξει, όπως έχετε καταλάβει, ακριβώς, όπως έχετε καταλάβει, σήμερα θα τρέξουμε, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, απλά με ασφάλεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω λίγο, επειδή ως γνωστός Ολυμπιακός, να σε πάω λίγο στον Ολυμπιακό, έτσι. Λοιπόν, πώς ένιωθες που εκπροσωπούσες στην ομάδα? Γιατί όπως το είπα και πριν, είσαι Ολυμπιακός, δηλαδή δεν είσαι από αυτούς που ίσως δεν ασχολούνται κλπ. Λατρεύεις την ομάδα, ακολουθείς ενδεχομένως την ομάδα, δηλαδή είσαι ταγμένος, να το πω έτσι. Πώς ένιωθες να την εκπροσωπείς αυτού του είδους το πρωτάθλημα? Όντως ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Αλλά πιο πολύ αυτό που προσπαθούσα να κάνω ήταν να μπορέσω να είμαι συγκεντρωμένος, έτσι ώστε να κάνω το καλύτερο που μπορώ και για την ομάδα αλλά και για τον εαυτό μου. Γιατί όπως και να έχει, τώρα ήταν μια... Για τη χώρα. Και για τη χώρα σίγουρα. Αλλά ήταν μια φανταστική ευκαιρία για έναν Έλληνα οδηγό. Γιατί τότε και για τους φίλους μου και τον Μπουρναράκη και τον Σεϊτανίδη, τα παιδιά που κάνανε και τη μετάδοση. Ο Σεϊτανίδης έκανε και μετάδοση στον Α τους αγώνες τότε τη Super League Formula. Παρακολουθούσαμε, τα παρακολουθούσαμε. Εγώ τα θυμάμαι, προσωπικά τα θυμάμαι. Κι εγώ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχω ένα μικρό παράπονο με την έννοια ότι θα ήθελα, θα μπορούσα δηλαδή να είχα κάνει κάτι περισσότερο και για τον εαυτό μου αλλά και για την ομάδα. Σίγουρα και οι άλλοι οδηγοί που τρέξανε από το εξωτερικό και τις επόμενες χρονιές κάνανε το καλύτερο και εκείνοι, αλλά θα προτιμούσα να το είχα κάνει εγώ, δηλαδή να είχα κάνει ένα βάθρο έστω, ας πούμε. Θα μπορούσα και μακάρι. Το μετανιώνω πολύ αυτό που είναι. Αν δεν κάνω λάθος, μία από τις επόμενες χρονιές νομίζω βγήκαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Ναι. Θα σου πω. Ναι. Αν ήταν με τον Αργεντίνο οδηγό ή με τον Vander Drift, δεν τους θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα και ποια χρονιά. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι όταν τελείωσε η πρώτη χρονιά που σταμάτησα και εγώ και το 2009 είχαμε συζητήσεις όπου δεν συμφώνησα και δεν συνέχισα με την ομάδα, πήρε η ομάδα τον προηγούμενο πρωταθλητή, τον Ντάβιντε Ριγκόν, και έτρεξε για τους πρώτους αγώνες. Ο οποίος και πάτωσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι παρότι σε ένα πρωτάθλημα τα αυτοκίνητα θεωρητικά ήταν ίδια, στο συγκεκριμένο ήταν ίδια τα μονοθέσια, δεν είναι ποτέ ίδια. Δηλαδή, ακόμη και μια διαφορά των 10 αλόγων ή ένα λίγο καλύτερο setup ή μια λίγο καλύτερη συντήρηση στο αυτοκίνητο από ομάδα σε ομάδα κάνει τη διαφορά σε παρόμοιους οδηγούς, ας πούμε. Λοιπόν, μίλησε μου λίγο γενικά για το πόσο κόστιζε ένα μονοθέσιο και γενικά τι ποσά παίζανε στις ομάδες. Δηλαδή, ένας αγώνας, ένα τριήμερο, πώς ήσασταν, pole position και αγώνας, κάπως έτσι δεν ήτανε? Επειδή τώρα αυτή τη λεπτομέρεια και εγώ δεν τη θυμάμαι. Ήτανε κανονικά δοκιμές, τριήμερο. Τριήμερο, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Δοκιμές, χρονομετρημένα και αγώνας. Πόσο κόστιζε? Εγώ θέλω να μου πεις λίγο έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβουμε κι εμείς. Έτσι, ένα χύψη ποσό που έπαιζε όσον αφορά τη Super League Formula για την κάθε ομάδα, για το κάθε μονοθέσιο, και να τα συγκρίνουμε και λίγο με Formula 1, για να δούμε λίγο τη διαφορά στα ποσά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Καλά. Ναι. Τώρα το, από ότι σίγουρα τότε πώς την λένε, GU Racing, που λες? Όχι, GU Racing, η Sports United τότε είχε κανονίσει, ναι, που είχε και όλο το marketing του Ολυμπιακού είχε κανονίσει για μένα και είχα τρέξει εκεί χωρίς κάποιο κόστος. Αν βάλουμε ότι η Φόρμουλα 1, ένα budget οδηγού δευτεροκλασάτου ή μικρότερης ομάδας να είναι γύρω στα 5, 6, 7 εκατομμύρια η σεζόν, νομίζω ότι εκεί πέρα ένας αγώνας στη Super League πρέπει να ήταν γύρω στις 5.000. Εντάξει, ναι, γιατί άμα βάλεις, παιδιά, ακούστε, όταν σε μία σεζόν ήταν διπλή οι αγώνες τότε στη Super League τα Σαββατοκύριακα, όταν ένα πρωτάθλημα έχει 6-8 αγώνες, κάντε τον πολλαπλασιασμό και βλέπετε πόσο είναι το budget της χρονιάς. Όταν συζητάμε τώρα για Φόρμουλα 3 ευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
Συζητάμε τώρα για 5, 6, 7 κατοστάρικα τη σεζόν. Ναι. Οπότε ήταν κάτι ok για τη Super League και για το όλο το marketing που υπήρχε και για όλο το, το prestige και για τους οδηγούς σε ένα καινούριο πρωτάθλημα. Ήταν ok. Αλλά όταν βλέπουμε ότι στη Φόρμουλα 1 έχουμε budget 400 και 500 εκατομμύρια οι πρώτες ομάδες. Τι να πού να συγκρίνει, δεν συγκρίνεται, φιλιά. Με τίποτα. Έπιασε η καρδιά μου, αμαντικά. Μόνο ο Ρικιάρντο έχει υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων για 35 εκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για ποσά εξωπραγματικά που χτυπάνε στο ποδόσφαιρο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Είχαμε μία συζήτηση με τον Ηλία για τον Ρικιάρντο. Τον θεωρείς υποτιμημένο, τον θεωρείς υπερεκτιμημένο. Μίλησε μας λίγο. Γιατί είχαμε μία έτσι διαφωνία. Ναι. τον θεωρώ αρκετά γρήγορο. Σίγουρα έχει τη δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή πρωταθλητής με το σωστό μονοθέσιο. Αλλά τον θεωρώ ότι λίγο έτσι με την έξω αγωνιστική του συμπεριφορά ότι λίγο το παρακάνει. Λίγο. Ναι. Και ο Χάμιλτον τα ίδια. Και ο Χάμιλτον λίγο έτσι και στα social και σε αυτά είναι λίγο πιο περίεργος από τους άλλους. Αλλά ο Χάμιλτον το ισορροπεί λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, ο Χάμιλτον είναι φανταστικός οδηγός και ήταν από μικρό παιδί φαινότανε και έχει και την σωστή υποστήριξη. Και θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι ακόμη και όταν έτρεχε καρτ τότε η Mercedes του πλήρωνε budget 500.000 για να τρέχει καρτ το χρόνο. Πίστευα λοιπόν σε εκείνον. Ναι, ναι. Και ο Ρον Ντένις αλλά και από τη Mercedes AMG έτρεχε με αυτοκόλλητα στο καρτ από τότε. Και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2000, νομίζω. Όταν και ξεκίνησε μετά και πέρασε και στις υπόλοιπες φόρμουλες. Σταμάτησε το... Στέλιο, πες. Στέλιο. Αγαπημένος σου οδηγός φόρμουλα, ποιος είναι? Ένας Ξανθούλης. Ένας Ξανθούλης, Τώρα Παπούλης είναι λίγο, αλλά εντάξει, θα σταματήσει σε κάνα δύο χρόνια. Ραϊκόνεν. Ραϊκόνεν, Πώς κρίνεις την αλλαγή που έκανε για τον WRC? Που έτρεξε, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί. Ήταν μια περίεργη, νομίζω, δύσκολη περίοδος για εκείνον. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε και θέματα με την πρώτη του γυναίκα, είχε και άλλα θέματα λίγο έτσι πιο περίεργα. Είχε λίγο ξεφύγει, αλλά είδες όμως ότι τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξαναγύρισε, ακόμη από τη Ρενό, γύρισε με το παλιό καλό του εαυτό. Παρότι βρέθηκε στη Φεράρι με το Φέτελ και ήταν έτσι λίγο αναγκασμένος να είναι σε δεύτερο ρόλο. Για μένα είναι το πιο αυθεντικό ταλέντο τα τελευταία χρόνια σίγουρα. Όταν ξεκίνησες, ποιους είχες πρότυπα? Πέρα από το Ράικον. Τότε. Ο Ράικον, ήταν μετέπειτα. Okay. Ο Ράικον πρέπει να είναι ή το 79 ή το 80 γεννημένος, εγώ είμαι το 82. Οπότε είναι λίγο έτσι και με το Μάσα στην ίδια ηλικία όλοι αυτοί. Ο Σουμάχερ τότε ήταν, νομίζω, που μεσουρανούσε. Και μαζί με το Χάκινεν που κάνανε έτσι τα φανταστικά αυτά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Και από σημερινό πιλότο Φόρμουλα 1, ποιον θαυμάζεις και ίσως κλέβεις πραγματάκια, κλέβεις, εισαγωγικά κλέβεις, έτσι? Εγώ θα το κάνω πιο τριγκαδόρικο. Όπα. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο διάδοχος του Χάμιλτον? Ως το... Περίμενε. Άλλη ως το πρόσωπο της Φόρμουλα. Ως το πρόσωπο της Φόρμουλα 1. Ναι. Όταν ήρθε στη Φόρμουλα 1 ο Verstappen, έδειξε πολύ δυνατός. Ο Max. Βέβαια, ο Max. Ποιος είναι? Εντάξει, για επειδή συζητάμε για το επόμενο αστέρι ποιο θα είναι. Ο Μαξ μου άρεσε πάρα πολύ και πίστευα και τότε το 2015 κάναμε τις μεταδόσεις της Φόρμουλα 1 μαζί με τον Σεϊτανίδη στον Αλφα και τον υποστήριζα και ήθελα να πηγαίνει καλά. Κάπου και αυτός λίγο στο δρόμο το έχασε, έτσι λίγο με τη συμπεριφορά του. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό. Όλοι τους περιμένουν στη γωνία για το παραμικρό λάθος. Ακόμη
είδατε ότι και σε περιπτώσεις ο Verstappen μαζί με τον Ricciardo που τράκαραν μεταξύ τους πέρσι, ναι, τι γινότανε. Πιστεύω όμως ότι ο Leclerc, αν και, και λόγω χαρακτήρα, αν μπορέσει να διατηρηθεί και να είναι συγκεντρωμένος και να μπορέσει η Ferrari να του δώσει ένα ανταγωνιστικό και πολύ ισχυρό περιβάλλον, νομίζω ότι θα είναι, έχει όλα τα εχέγγυα για να προχωρήσει και να είναι αυτός ο επόμενος από το Hamilton. Να επιστρέψω στην ερώτησή μου εγώ. Αν υποθετικά έπαιζες ένα video game Formula 1, ποιον παίχτη θα έπαιρνες? Να έτρεχες, ας πούμε, σαν κι αυτόν. Πού θα μου δώσει να πάρει το Μαρσέλο, φυσικά. Το Raikkonen θα έπαιρνα. Raikkonen, ναι. Ακόμη και στην Αλφα Ρωμαίο που είναι τώρα, πες, αυτόν θα έπαιρνα. Μιλάς πάρα πολύ για το χαρακτήρα που έχει, ναι, κάποιος οδηγός και την ζωή του εκτός τεσσάρων τροχών. Μια ομάδα βοηθάει, πρέπει να βοηθάει, πρέπει να... όχι να εμπλέκεται ακριβώς με την πλήρη έννοια της λέξης, απλά έτσι να τον περιορίζει, να τον διατηρεί, να. Αυτό που έχω καταλάβει τα χρόνια που συναναστρέφομαι στο μηχανοκίνητο, ανεξάρτητα αν είναι αγώνες φόρμουλα ή ανάβαση σε αυτοκίνητα ή οτιδήποτε, ή πίστα άλλη με αυτοκίνητα, πολύ σημαντικό είναι το ποιους ανθρώπους έχεις κοντά σου. Mm-hmm. Άλλο ρόλο έχει η ομάδα και όταν φτάνεις στο Σαββατοκύριακο του αγώνα ή τις δοκιμές και ποιον άνθρωπο έχεις κοντά σου, και άλλο το περιβάλλον που έχεις, η φίλη σου, η κοπέλα σου, η γονή σου, οτιδήποτε. Εγώ ήμουν τυχερός στην καριέρα μου και είχα μαζί μου πάντα φίλο μου, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια, έναν engineer, το Γιάννη τον Καφετζή, που με ακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου από το kart και μετά. Και είμαστε πολύ καλά μαζί και μπορούμε και δουλεύουμε όσον αφορά στην απόδοση του μονοθεσίου. Και σίγουρα είμαστε και φίλοι και θα συμβουλέψουμε έτσι ο ένας τον άλλον ανάλογα τι συμβαίνει στη ζωή μας. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα σε πιο επαγγελματικό επίπεδο είναι αυτή που θα μπορέσει, έχοντας ήρεμο το περιβάλλον εκείνη, να δώσει εμπιστοσύνη στον οδηγό χωρίς να το πει. Δηλαδή να βλέπει ο οδηγός εκ του παραδείγματος όταν δεν συμβαίνουν προβλήματα στο αμάξι, δεν συμβαίνουν προβλήματα στα pit stop, δεν συμβαίνουν το οτιδήποτε, δεν υπάρχει ένταση γενικά στην ομάδα, βλέπεις ότι και εκείνος είναι ήρεμος και έτοιμος να αποδώσει. Και είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα τώρα. Δηλαδή, στη Mercedes, ας πούμε, οι άνθρωποι εδώ, ναι, και εντάξει, αρκετά χρόνια, εντάξει, αυτά δείχνουν τον πέρα δρόμο. Με Hamilton, Alonso... Τι να λέμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή και δούνε, παράδειγμα, σε έναν αγώνα ότι κάτι συμβαίνει και δεν είναι άκρος ανταγωνιστική. Βλέπεις ότι στον αμέσως επόμενο αγώνα είναι τόσο έτοιμοι και παρουσιάζουν λύσεις. Και τώρα είτε στον Χάμιλτον, είτε πριν πήραν πρωτάθλημα και με τον Ρόσμπερκ. Mm-hmm. Ο Ρόσμπερκ, παρότι δεν ήταν τρομερό ταλέντο, ήταν ένας πολύ δουλεμένος οδηγός, ήταν Γερμανός, τον υποστηρίξανε, δούλεψε πάρα πολύ και εκείνος, τα κατάφερε, δίκαια βγήκε και πρωταθλητής, αλλά δεν νομίζω ότι θα γινόταν σε άλλη ομάδα. Τέλειο, έχεις να προσθέσεις κάτι? Εγώ τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, το μεγαλύτερο ρίσκο, όχι ρίσκο, το μεγαλύτερο στοίχημα για τους οδηγούς είναι η πίεση να τη διαχειριστούν και η ανταγωνιστικότητα. Και μετά από όλα αυτά πηγάζουν τα υπόλοιπα, νομίζω, έτσι. Έτσι είναι. Απλά πρέπει να έχουμε ως δεδομένο ότι υπάρχει το ταλέντο. Δηλαδή, το ταλέντο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεχωρίζουν μέσα από τα μικρότερα πρωταθλήματα και πόσοι οδηγοί υπάρχουν, και άμα δείτε και πόσοι άνθρωποι βγαίνουν πρωταθλητές στην Ευρώπη από μικρότερες φόρμουλες, από αυτοκίνητα, από, βλέπεις ότι καταλήγει μια πυραμίδα και φτάνει και είναι οι 20 πιο ισχυροί, πιο ικανοί, πιο ταλαντούχοι που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Γίνεται ένας οδηγός... Γίνεται ένας οδηγός ο οποίος να μην έχει τόσο μεγάλο ταλέντο, να το πω έτσι, ικανότητες τρομερές, μέσα από την προπόνηση
να αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στα άλλα αθλήματα, έτσι. Είναι αυτοί που είναι δουλευταράδες και έχουν πιο λίγο ταλέντο από τους υπόλοιπους και ξεπερνάνε αυτό που έχουν το πολύ ταλέντο. Θέλω μου, ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις μηχανοκίνητο και το ρωτάς απ' έξω απ' έξω. Όχι, δεν είναι αυτό, εντάξει. Όχι τίποτα, σου λείπει η διατροφή νομίζω γι' αυτό, ε. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Να προσέχουμε στον δρόμο, να μην γίνουμε, να μην μας πάρει. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι για να απαντήσω σε αυτό, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Τακούμα Σάτο. Ναι. Τότε ξεκίναγε και εκείνος. Θυμάμαι πήρε το αγγλικό πρωτάθλημα Φόρμουλα 3 με μοτέρ Honda, με τις περισσότερες νίκες που έχει κάνει ποτέ οδηγός, δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα, αλλά με πάρα πολλές νίκες για εκείνο το πρωτάθλημα, όπου την προηγούμενη χρονιά έκανε μόνο τεστ για να μάθει όλες τις πίστες, να κάνει δοκιμές, αλάστιχα, χαμός. Έκανε γύρω στα 70 τεστ την προηγούμενη χρονιά. 70 τεστ σημαίνει ένα τεστ κάθε 4 μέρες. Δηλαδή δεν έκανε ένα χρόνο τίποτα άλλο. Πήγαινε και έκανε τεστ να τον ετοιμάσει η Honda. Του στέλνανε μοτέρ κατευθείαν από την Ιαπωνία και τον φτάσανε στη Φόρμουλα 1 στην ομάδα της Honda. Όμως είδαμε ότι η δουλειά θα σε φτάσει κάπου. Σίγουρα έγινε ένας πολύ ικανός οδηγός. Όμως αυτό το κάτι παραπάνω θα λείπει. Δηλαδή είναι πρέπει να υπάρχει. Ναι. Πρέπει να υπάρχει το ταλέντο, πρέπει να υπάρχει κάτι, η αίσθηση που μπορεί ο οδηγός να παίρνει από το μονοθέσιο την ώρα που οδηγάει, από το κάρτ, από το αυτοκίνητο και να μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να το κάνει πιο αποτελεσματικό. Αυτό, όσο και μηχανικό να το κάνεις, δεν κάποια πέρα στιγμή η αίσθηση είναι αυτή που... Και οι δεξιότητες στη μέση. Ναι. Στέλιο μου και η Ηλία, άμα θέλετε κανονίζουμε να πάμε στα συγκρουόμενα, να βγάλουμε τις όποιες ρέξεις μας, να αφήσουμε τις προπονήσεις. Εγώ μια φορά πριν μου βέβαια είχα πάει για κάρτ και ο κύριος που είχε εκεί πέρα την επιχείρηση. Σε ποια πίστα? Όχι, ήταν σε διακοπές, είχα πάει, σε διακοπές στην Εύβοια. Έχω ξαναπάει και εδώ πέρα σε εμάς κοντά, στα Κύρκα. Ναι. Αλλά εκεί πέρα που είχα πάει και είχα κάνει πιο μικρό με τα αδέρφια μου, ο κύριος αυτός μου λέει: αγόρι μου, έλα, πήγαινε κάτι συγκρουόμενα καλύτερα. Δεν κάνει. Έχασε η χώρα λοιπόν άλλον έναν οδηγό ικανό. Κρίμα, ευτυχώς τώρα θα δούμε, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λες συνέχεια για τον ανταγωνισμό και το ένα λάθος μπορεί να σε οδηγήσει στην ήττα και. Ξέρω ότι μάλλον δεν θα το απαντήσεις, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Θεωρείς το μηχανοκίνητο αθλητισμό πιο ανταγωνιστικό από τον κλασικό αθλητισμό? Θα πω. Νομίζω ότι επειδή έχουμε και το στοιχείο της μηχανής και σίγουρα δεν είναι προσωπικό μόνο, επειδή το κάθε μονοθέσιο έχει από πίσω του μία ομάδα, το κάθε αμάξι έχει μία ομάδα, η αίσθηση που έχεις την ώρα που οδηγάς είναι ότι εντάξει, θα σκεφτείς και τον άλλον που τρέχει μαζί σου. Πρέπει να σκέφτεσαι τον μπροστά, τον πίσω, όταν τρέχουν όλοι μαζί στην πίστα. Αλλά σίγουρα αυτό που θέλεις είναι να επικρατήσεις. Και είναι από τα πιο ανταγωνιστικά. Τώρα δεν ξέρω στο στίβο, παράδειγμα, που τρέχουν δίπλα-δίπλα οι άνθρωποι στα 100 μέτρα ή στα 200, ή και στο ποδόσφαιρο που πέφτουν και λίγες ψηλές την ώρα που παίζεται το παιχνίδι. Εκεί είναι ότι υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα. Δεν μπορείς να έχεις την σωματική επαφή, αλλά μπορείς να έχεις επαφή μεταξύ των αυτοκινήτων. Σε όλα χρειάζονται ένα μέτρο, αλλά το πάθος για την νίκη είναι αυτό που σε συνδυασμό με τις ικανότητες θα μπορέσει να σε κάνει να ξεπεράσεις την οποιαδήποτε δυσκολία από έναν οδηγό ο οποίος μπορεί να σε κλείνει, παράδειγμα, ή από έναν πιο γρήγορο που να θες να τον ακολουθήσεις, να είσαι από πίσω και να λες θα προσπαθήσω να σε φτάσω. Είναι όλα στο παιχνίδι. Εγώ εμένα με κάλυψες. Λοιπόν, αν δεν έχουμε να πούμε τουλάχιστον σε αυτό το σημείο κάτι για την καριέρα, εγώ θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που νομίζω και ο κόσμος, όσοι μας παρακολουθούν, θα μπορούν να σχολιάσουν λίγο παραπάνω, και είναι το κεφάλαιο Ελληνική Δρόμη και Έλληνες Οδηγοί. Έτσι, ναι. Εκεί όπου μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω. Και μεγάλο κεφάλαιο.
Ακριβώς. Θα σας ακούσω τώρα έναν έναν. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο τι πηγαίνει λάθος και γιατί έχουμε τόσες απώλειες και τόσα δυστυχήματα, όχι μόνο ατυχήματα, δυστυχήματα στην Ελλάδα. Δεν θα το πω μόνο παιδεία, οδηγική παιδεία. Θα το πω ότι είναι χαρακτηριστικό του λαού μας, το οποίο δεν δέχεται έλεγχο, σε εισαγωγικά ο έλεγχος. Είτε ο έλεγχος είναι στις ταχύτητες, είτε είναι με την αστυνομία, είτε είναι σε άλλα θέματα. Το είδαμε και στην καραντίνα με τον κορονοϊό, που όλοι λέγανε, βγαίνανε κρυφά, βρίσκανε ευκαιρίες κλπ. Η μεγάλη πλειοψηφία τουλάχιστον φάνηκε ότι πειθάρχησε. Αλλά το χαρακτηριστικό του λαού μας είναι ότι είναι λίγο, δεν δέχεται τον πολύ τον έλεγχο, όπως και εγώ όντως πιάνω τον εαυτό μου που βλέπω ότι δεν μ' αρέσει και πολύ να με ελέγχουν. Το θέμα είναι όμως ότι όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, είτε μόνος σου, είτε έχεις και άλλους μαζί, και δεν μπορείς να σκεφτείς ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει κάτι και να αλλάξει η ζωή σου, είναι λίγο τα πράγματα, χρειάζονται λίγο πιο έμπειροι, πιο... Πώς να το πω τώρα. Μεγαλύτερη εμπειρία στο να... Όχι εμπειρία. Λίγο μεγαλύτερη ευθύνη στο ότι όταν πάμε στους δρόμους, πρέπει να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Σίγουρα αν κάποιος βιάζεται... Και συνείδηση, πολύ σωστά, ακριβώς. Και συνείδηση. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν, αν υπήρχε καλύτερη, πώς να το πω, εκπαίδευση από το κράτος στους Έλληνες οδηγούς και στα παιδιά, ναι. Και όχι μόνο να πρέπει να κάνουν κάποια θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για να πάνε να δώσουν, να πάρουν το δίπλωμα, και να μην ξέρουν ουσιαστικά να χειρίζονται το όχημα. Ναι, εδώ έχουν πάρει δίπλωμα άτομα τα οποία απλά έχουν το δώσει και δεν ξέρουν να οδηγάνε καν έτσι τώρα. Δηλαδή είναι αστείο. Ακριβώς. Αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν τα παιδιά ασχολούνται από μικρά με το κάρτι, με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποκτούν άλλη αίσθηση του οχήματος, έτσι και όταν θα βγουν στον δρόμο, σε παρότι κινούνται... Στο συνοδηγό, έτσι, όχι στο συνοδηγό δίπλα μας, εγώ το συνοδηγό με το άλλο μάξι. Ναι, σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αποκτάνε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος. Δηλαδή, δεν θα φοβηθούν σε κάτι παράξενο που θα συμβεί, σε κάτι πολύ τυχαίο, ένα σκάσιμο του ελαστικού, να πεταχτεί ένα σκυλί μπροστά. Έχουν τα αντανακλαστικά και την ικανότητα να μπορέσουν να αποφύγουν το ατύχημα. Αυτό που δεν έχουν οι άνθρωποι οι καθημερινοί και που παίρνουν το δίπλωμά τους να κάνουν τη δουλειά τους της καθημερινότητας, είναι ότι παίρνουν το δίπλωμα και κυρίως, δεν θα το ξεχωρίσω σε άντρες ή γυναίκες, είτε είναι θέμα αίσθησης. Μπορεί να έχουν την αίσθηση και να είναι από τη μια στιγμή στην άλλη και να είναι ok, να κινούνται κανονικά, και υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν δίπλωμα και δεν ξέρουν που βρίσκεται το αυτοκίνητο, παράδειγμα στην Εθνική, αν πατάνε πάνω στη διαχωριστική, αν είναι σε ποια λωρίδα κινούνται και τέτοια. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει άλλο σκεπτικό από την κυβέρνηση και από το κράτος, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη εκπαίδευση πριν βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους. Άρα ουσιαστικά συμφωνούμε ότι πρέπει να μπει στα σχολεία και μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, είτε ας πούμε παλιά κάπου είχα διαβάσει πως υπήρχαν ορισμένοι ειδικοί χώροι με σήματα που ας πούμε οδηγούσαν τα παιδάκια, πώς είναι αυτά τα ηλεκτρονικά που μας πέραν οι μικροί γονείς μας. Ναι. Να σταματάνε, να μαθαίνουν, οπότε πρέπει να προχωράνε κλπ. Βέβαια, όλα βοηθάνε. Απλά το θέμα είναι ότι όταν το παιδί αποκτά από μια ηλικία και μετά την ικανότητα να μπορέσει να κάνει πρακτική πάνω στο αυτοκίνητο και να φανεί, να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα μπορέσει να τον προετοιμάσουν για το μέλλον, είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το να πάρει δίπλωμα στα 18-20 ή οτιδήποτε με 2-3 μαθήματα και αν του έχει δείξει κάτι και ο πατέρας του ή κάποιος από το συγγενές του περιβάλλον και να βγει στον δρόμο. Εγώ έχω να πω το εξής. Σχολείο πήγα στην ελληνογερμανική αγωγή και μόνο μία φορά είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, δεν θυμάμαι από πού ήταν, και μας κάνανε ένα τύπου μάθημα, δεν ήταν μάθημα, ήταν ψηλοεκπαίδευση και πιο πολύ για να ζήσουμε την εμπειρία του τρακαρίσματος.
Τότε μας φέραν ένα μηχάνημα, το στήσαμε κανονικά στο προάβλιο του σχολείου και πήγαμε, μας βάλανε, καθίσαμε στη θέση και βάλαμε μια ζώνη. Έχω να πω το εξής. Αυτή είναι η μοναδική μου εμπειρία από τρακάρισμα και ελπίζω να μην και έχω ευτυχώς. Ποτέ Ευτυχώς. καμία. Ναι. Κανένας. Ένιωσα, με 5 χιλιόμετρα πήγαινε αυτό το πραγματάκι που ήταν μια ράμπα και ένιωσα ένα τράνταγμα τεράστιο. Πιστεύεις ότι άμα μπει στα σχολεία πέρα από την εκπαίδευση, έτσι, ως εκπαίδευση, να μπεις μέσα στην τάξη, να ανοίξεις ένα βιβλίο και να διαβάσεις τρία πράγματα για να τα μάθεις. Άμα γίνεται αυτό εμπειρικά, θα αρχίσουν τα παιδιά να καταλαβαίνουν περισσότερο το τι γίνεται σε περίπτωση που δεν πάρουν τη σωστή εκπαίδευση. Μα αυτό είναι που είπα και πριν, ότι το θέμα της πρακτικής με το αυτοκίνητο θα συμπεριλαμβάνει όλα. Όπως τέτοια παραδείγματα, όπως του χάσεις τον έλεγχο από το εμπρός ή το πίσω μέρος και πώς θα πρέπει να το διορθώσει για να κρατήσει το αμάξι σταθερό και να μην αρχίσει να είτε τετακέ είτε να είναι ανεξέλεγκτο, να πάει στο άλλο ρεύμα ή οτιδήποτε. Αυτό η πρακτική σε ένα περιβάλλον είναι αυτή που, και ειδικότερα τα παιδιά που μπορούν και απορροφάνε πολύ καλύτερα τις καινούριες πληροφορίες, είναι αυτές που θα τα προετοιμάσουν για το μέλλον και για να είναι πιο ασφαλείς στους δρόμους. Άρα δεν πιστεύεις ότι έχει να κάνει ρόλο η ηλικία, ας πούμε, αν κάποιο παιδί είναι 16 χρονών, είναι προτιμότερο? Ναι, ναι, σίγουρα. Okay. Μπορούν και 15 και 16 να αρχίσουν να έχουν... Εδώ στο εξωτερικό παίρνουν 16 χρονών αγωνιστική λισάνς για να ξεκινούν να τρέχουν με φόρμουλες σε πρωταθλήματα. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ νομίζω είναι από τα 18 που θα πρέπει να πάρεις το κανονικό, όπως και εγώ, το κανονικό δίπλωμα και να έχεις μετά και την αγωνιστική λισάνς για να τρέξεις σε αυτοκίνητα ή φόρμουλες ή οτιδήποτε. Εγώ πιστεύεις ότι... Θα βαρύνω πολύ το κλίμα και δεν το θέλω, γιατί εγώ γενικότερα είμαι πολύ σκληρός με αυτά τα πράγματα. Εγώ, ναι, πέραν της κυκλοφοριακής αγωγής, εγώ θεωρώ πως έπρεπε να πηγαίνουν και τα παιδιά από μικρή ηλικία, που να καταλαβαίνουν και τι βλέπουν, σε νοσοκομεία. Να βλέπουν λίγο, εάν πατήσουν τον γκάζ λίγο παραπάνω, τι μπορείς να πάθεις και πώς μπορείς να καταλήξεις. Δυστυχώς είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω, αλλά ναι, αν γινότανε... Ή αν δεν πηγαίνουν να τα δείχνει έστω που κανονικά θα έπρεπε η τηλεόραση. Ακριβώς, με κάποια τρέιλερ. Αυτό. Από το άσπρο υπάρχει και το μαύρο. Και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και για τα δύο. Σίγουρα. Απλά το θέμα είναι ότι η πραγματική γνώση και να είναι ο άλλος έτοιμος να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε κίνδυνο στον δρόμο έρχεται από την πρακτική. Εντάξει, αυτά τα παραδείγματα είναι για να... σε εισαγωγικά τρομάξουν, να πάρουν μια ιδέα το τι μπορεί να συμβεί, αλλά... Ενημερώσουν. Ενημέρωση έχουν και για όλα τα θέματα. Τώρα το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και στην εποχή μας, ειδικά και με τα social και με το τίποτε και αυτά, είναι σε άλλα επίπεδα. Είναι, νομίζω, πιο πληροφορημένα τα παιδιά από τη δική μου σίγουρα γενιά. Αλλά το θέμα είναι πώς αυτές τις πληροφορίες θα τις πάρουν σωστά και θα μπορέσουν να τις αναλύσουν για να είναι προς όφελός τους και για να μην πηγαίνουν σε άλλα μονοπάτια. Λοιπόν, λέω να το ελαφρύνουμε λίγο και να εγώ περάσουμε... Ηλία μου, θέλω να ρωτήσει ο Στέλνος αυτό που θέλει να ρωτήσει, γιατί τον διέκοψα και του ζητώ συγγνώμη. Α, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί θέλω να ρωτήσω πολύ σχετικά με αυτό το θέμα. Ναι. Δεν θα το ελαφρύνουμε, σταμάτη, συγγνώμη. Κάτι που προέκυψε τη συζήτηση και μου ήρθε εμένα ένα ερώτημα στο μυαλό μου. Λέω, ρε παιδί μου, ότι ένα παιδί που ξεκινάει να τρέχει ξεπίστες για να μάθει να μπει στο αθλητισμό το μηχανικό κινητό. Όταν μεγαλώσει και πάρει το διπλωμά του, όταν πάρει το αμάξι το δικό του έξω στον δρόμο, θα έχει στο μυαλό του ότι θα τρέξω πάλι από συνήθεια ή τι θα έχει την οτροπία ότι σέβομαι το αυτοκίνητό μου, το δρόμο, τον συνάνθρωπό μου και αυτά. Σε ποιες περιοχές οδηγείς. εγώ εδώ πέρα που οδηγώ, επειδή ξέρει και ο σταμάτης, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει σε δρόμο. Άστο. Λοιπόν, για το ερώτημά σου, αν συμμετέχει κανονικά, δηλαδή είναι ενεργός οδηγός αγώνων,
μικρός και παίρνει το δίπλωμα. Ακόμα και εσύ εμπειρικά, ρε παιδί μου, πες μου, έχεις πιάσει ένα αυτός ποτέ με το αμάξι, το απλό που θα βγεις έξω να πάει κάτι ψώνια ή θα βγεις στην εθνική να τρέχεις σαν τρελός που λέει ο λόγος από συνήθεια. Και να το έχει κάνει, θα το πήρε. Όχι, ναι, ωραία, ναι. Αν δεν είναι πιθανό να γίνει. Πολύ παλιότερα. Παλιότερα, δεν λέω για τώρα. Από τα φίλια. Κοίτα, όσο και να είναι, όταν έχεις πάρει την εμπειρία στους αγώνες, την οποιαδήποτε από το κάρτο, από το ένα από το άλλο, και έχεις καλύτερη αίσθηση του οχήματος, μπορεί κάποιες φορές να σε παρασύρει και να θες να το κάνεις και στην καθημερινότητα, όχι στην καθημερινότητα. Δηλαδή να πας, ρε παιδί μου, σε δρόμο με στροφές, έχουμε εδώ κοντά, ξέρεις εσύ, και να, ναι, να θέλει ο άνθρωπος... Να βάζει Διονύσου. Ναι, μπράβο. Αλλά δεν είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέμε, εάν μπορεί και ασχολείται σωστά και το χρόνο που πρέπει και ξεδίνει στους αγωνιστικούς χώρους που πρέπει, ναι, μετά στην καθημερινότητα θα μπορεί να κινείται κανονικά. Περισσότερες πιθανότητες είναι ένας οδηγός ενεργός να είναι στην καθημερινότητά του σωστός, παρά ένα παιδί το οποίο βράζει το αίμα του και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, περιμένει να πάρει το πρώτο του αμάξι για να βγει έξω στους δρόμους. Τέλεια. Και καταλαβαίνει. Μου έλυσε την απορία μου. Και κάτι ακόμα για αυτό το θέμα. Αν πιστεύεις ότι τα πρόστιμα που έχουμε για τα παράνομα, αυτά, κόκκινα φανάρι, ζώνη, όλα, πρέπει να είναι μεγαλύτερα. Με πρόλαβες. Α, σε πρόλαβα. Ναι. Καταρχήν τώρα, τελευταία δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς. Δηλαδή, επειδή δεν έχω δεχτεί κάποια τέτοια κλίση. Το μόνο που ξέρω εγώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι έφυγε αυτό το τραγικό που υπήρχε, ότι σε 10 μέρες το πληρώνεις, έχεις έκπτωση 50%. Ναι. Που θεωρείται ήταν τραγικό αυτό το μέτρο. Λες και πας να αγοράσεις ρούχα. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι το χρηματικό, όσο και να είναι, που βέβαια από ένα σημείο και μετά πονάει αρκετά τον οποιονδήποτε, νομίζω ότι το δίπλωμα είναι αυτό που, με τους πόντους, είναι αυτό που θα πονέσει, ναι, περισσότερο. Όταν δηλαδή έχεις το αυτοκίνητο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί έκανες τη βλακεία. Και θα πρέπει να παίρνεις το λεωφορείο ή θα πρέπει να παίρνεις και άλλο αυτοκίνητο αν έχεις, που λέει ο λόγος. Αν δεν έχεις το δίπλωμα δεν μπορείς να κινείσαι. Ή θα κινείσαι και θα είσαι με δικό σου ρίσκο. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα αναπεριόδους έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι η κύρια ουσία δεν αλλάζει. Πρέπει η παιδεία, σε εισαγωγικά, αυτό που λέμε από τα παιδιά, να ξεκινάει και με όλα αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχει αποφασιστικά αντιμετωπιστεί, θα μπορούσαν να βελτιώσουν αρκετά την κατάσταση. Και νομίζω ότι όσο πιο αυστηρή είναι η νόμη, τόσο θα βοηθήσει περισσότερο. Τώρα, αν το χρηματικό ποσό είναι π.χ., εντάξει. Αλλά το δίπλωμα είναι αυτό που είναι, νομίζω, που πονάει πιο πολύ. Και οι πινακίδες. Εντάξει. Μπορεί να έχει άλλο αυτοκίνητο. Σκέψου να πάρει κάποιος το αμάξι του μπαμπά του και να έρθει χωρίς πινακίδες. Εντάξει. Τώρα λέμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά αν... Να μην πάρει το αμάξι του μπαμπά του. Το θέμα εδώ όμως... Ναι, ρε, δεν σου πάνω πάρει παράδειγμα. Να είναι... Κατάλαβες. Σε αυτό που λες, Στέλιο, όμως, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εκεί φοβάσαι τις επιπτώσεις που θα έχεις εσύ από τον πατέρα σου. Δεν φοβάσαι τις επιπτώσεις που θα έχει η πράξη σου. Κατάλαβες. Εμένα, κοίτα, εγώ προσωπικά το βλέπω ότι καλύτερα να φοβάσαι κάτι και να μην κάνεις κάτι. Και ας είναι για το χρηματικό ποσό, ας πούμε, το κόκκινο φαράρι 15.000 ευρώ που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά έτσι δεν θα φτιάξεις ποτέ. Έτσι δεν μπορεί να επιτευχθεί η εκπαίδευση. Ναι, οκ. Okay. Πρέπει να είναι όλα μαζί, εγώ θεωρώ. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι και μια λύση κι αυτή. Είχαμε ένα mini debate μεταξύ σας. Ναι, συγγνώμη, σταματώ. Τι, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι έτσι των αρκετών δυστυχημάτων και ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τυχόν σου δινόταν η δυνατότητα για μία μέρα, για μία εβδομάδα να θεσπίσεις κάποια μέτρα για να μην υπάρχει αυτή η γενοκτονία, γιατί πραγματικά είναι γενοκτονία. Το έχει πει και ο Ιαβέρης, έτσι το πιστεύω και εγώ, ότι είναι γενοκτονία, τα νούμερα είναι τεράστια. Ποια μέτρα θα έπαιρνες για να μην συμβαίνει όλο αυτό, ή ίσως τι θα διόρθωνες ως πιο έμπειρος, ως επαγγελματίας, έτσι.
θα διόρθωνα, όπως είπαμε και πριν, την επόμενη γενιά. Με την εκπαίδευση και θα έθετα ως απαραίτητο το να πάρει κάποιος δίπλωμα να έχει περάσει και από εξετάσεις άλλες, πρακτικές, και έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα προκαλέσει τέτοια πράγματα στο μέλλον. Όμως, σίγουρα, πώς να το πω τώρα, μία πιο αυστηροποίηση των μέτρων θα, δεν ξέρω αν θα βοηθούσε βραχυπρόθεσμα, αλλά επειδή πιστεύω ότι η ταχύτητα είναι σχετικό πράγμα, δηλαδή κατηγορείται από όλους σχεδόν ότι η ταχύτητα φταίει για τα ατυχήματα και για το οτιδήποτε. Νομίζω, θα σας πω, νομίζω ότι αν κάποιος είναι σωστά εκπαιδευμένος, ξέρει και πού θα μπορεί να τρέξει λίγο παραπάνω και πώς θα ελέγχει το όχημα και πώς δεν θα πρέπει να έχει πιει και πώς δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει άλλες ουσίες. Δηλαδή, πώς να το πω. Ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο και ή θα είναι εκπαιδευμένος σωστά, θα ξέρει να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Παρότι αν μπορεί να τρέξει με κάποια χιλιόμετρα παραπάνω, δηλαδή τώρα στην εθνική, ας πούμε, 120-130 χιλιόμετρα που είναι τα όρια, θέλω να πω ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα και 150 να πάνε και 160 και στα ταξίδια όπως πάνε οι άνθρωποι, δεν τρέχει και τίποτα. Όταν είναι σωστά συντηρημένα τα αυτοκίνητα, είναι focus οι άνθρωποι. Κακά τα ψέματα. Εδώ στη Γερμανία πόσα χρόνια είναι που έχουν autobahn δρόμους που είναι απεριόριστης ταχύτητας. Πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Πολλά. Η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τα θέματα όπως πιστεύει. Αλλά η ταχύτητα αυτή καθε αυτή είναι σχετική. Δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει αυτή για όλα. Δεν φταίει αυτή για όλα. Φταίνε οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα και αντί για αυτοκίνητα τα κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, και εγώ τώρα θέλω, παίρνοντας αυτή την μπάσα, γιατί συμφωνώ στο μεγαλύτερο ποσοστό από όσα λες, θέλω να σε πάω λίγο στους κοντράκηδες. Λογικά τους έχεις ακούσει, τους ξέρεις, θα τους βλέπεις και στον δρόμο. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω έτσι και χιουμοριστικά πώς τους σχολιάζεις. Ας πούμε, να είσαι τώρα εσύ ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων, να έχεις τις επιτυχίες που έχεις και να έχεις δίπλα σου έναν με ένα σαξόραλο, για παράδειγμα, να σου πατάει γκάζια. Δίκασε. Okay. Γιατί έχω να σε ρωτήσω αρκετά πράγματα και εσύ με αυτό. Και θα ήθελα λίγο να έχω τον λόγο λίγο σε αυτό. Θα σου πω. Οι κοντράκηδες, αν εννοούμε μόνο για την ευθεία, τον dragster που λέει ο λόγος, ή κόντρα με το ποιο είναι πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Παραδιακή, ρίμπα, τα έχεις ακούσει λογικά. Τα έχω ακούσει. Το θεωρώ εκτός το αστείο του θέματος, δηλαδή ότι πάνε και κάνουν, ρισκάρουν τη ζωή τους ο οποιοσδήποτε. Για ποιο πράγμα. Χρονομετράει κάποιος απ' έξω, ας πούμε, με τι χρόνο έκανε για να κάνει κάποια διαδρομή, κάποια στροφή, με πόσα χιλιόμετρα πέρασε, εάν πέρασε το οποιοδήποτε αμάξι. Να σε βοηθήσω, οι λόγοι είναι μπορεί για να ρίξεις μια κοπέλα, ναι, μέχρι να κάνεις φασαρία, μέχρι το να αποδείξεις ότι το δικό μου σάξο είναι πιο γρήγορο από το δικό σου. Τέτοια. Αυτή είναι η λόγη. Να σου πω, ας μην το βάζουμε μόνο συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου. Είναι θέμα, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Απλά, όπως και το dragster δημιουργήθηκε, όπως και οι άλλες μορφές αγώνων που υπάρχουν, οι δεξιοτεχνίες, οι αναβάσεις, τα ράλι και αυτά, υπάρχουν περιβάλλοντα όπου αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλουν ή αυτό που πιστεύουν ότι θέλουν να κάνουν, πιο ασφαλές, σε περιβάλλον το οποίο δεν θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Τώρα στην παραλιακή, σίγουρα, τα ξέρω και εγώ, ξέρω και ποιες στροφές συζητάμε. Είναι αυτό, είναι η αίσθηση του παράνομου, δηλαδή το ότι κάνω κάτι, ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνω ή δεν ξέρω ποιος θα με επιβραβεύσει, αλλά όμως πρέπει, δεν σκέφτονται, ρε παιδί μου, ότι
το κακό που λέγαμε και πριν. Το ότι μπορεί να γίνει από τη μια στροφή στην άλλη, μπορεί να γίνει το παραμικρό. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Όταν ειδικά, επειδή ξέρω πολύ καλά, όπως λέτε και τι συμβαίνει, κινούνται σε τέτοιες ταχύτητες και έχει αυτοκίνητα άλλα που είναι μαζί τους. Δηλαδή, είναι τραγικό λίγο. Χάνεται το αίσθημα ευθύνης. Α, μπράβο. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι... Εντάξει. Όταν είναι ο οικογενειάρχης, είναι με την οικογένειά του και γυρνάει σπίτι του, ας πούμε, και 11-12 η ώρα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι, και να είναι ο άλλος τώρα να κάνει την κόντρα, νομίζω εκεί χάνεται το αίσθημα ευθύνης που λέει ο Ηλίας. Ναι. Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτό το ποσοστό των ανθρώπων, γιατί καλώς κακώς υπάρχει. Εγώ, ναι, π.χ. μπορεί να έχω χόμπι το μπάσκετ. Εσύ μπορεί να έχεις χόμπι κάτι και κάποιο άλλο. Άλλο που έχει το ψάρεμα. Λέμε. Τι πρέπει να γίνει για να ικανοποιηθεί και αυτό το ενδεχομένως μεγάλο ποσοστό, μικρό ποσοστό, ό,τι ποσοστό και να είναι. Πρέπει να γίνει κάποια πίστα μέσα στην Αθήνα με κάποιο ελάχιστο κόστος. Ας πούμε ότι στα Μέγαρα, στην πίστα των Μεγάρων, υπάρχουν ημέρες που μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου. Σαββατοκύριακα ή οτιδήποτε. Και με κάποιο μικρό κόστος να μπεις σε ένα γκρουπ αυτοκινήτων και να χρησιμοποιείς την πίστα ανά μία ώρα, ξέρω εγώ, ή ανά 20 λεπτά, ανάλογα τώρα από το πρόγραμμα όπως είναι. Και να μπεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις παιδεία. Δηλαδή, όταν πας στα λιμανάκια, έχεις και το πλήθος. Έχεις και το οτιδήποτε. Μαζί σου ή ότι θες να πας να δείξεις ποιος είσαι στα Μέγαρα όταν θα πας μόνος σου ή με την παρέα σου ή με αυτό. Δεν θα σε δει κανένας. Ή θα πρέπει να έχεις κάμερα στο αυτοκίνητο και να λες, α, παιδιά, μπήκα στην πίστα, έκανα αυτό το χρόνο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δηλαδή, πέρα από τον κλειστό κύκλο του μηχανοκίνητου που ενδιαφερόμαστε, παράδειγμα, ή τα άλλα αυτοκίνητα τι κάνανε, ή άλλοι οδηγοί, τι χρόνο κάνανε, ποιο είναι το ρεκόρ, τι μπορώ να κάνω, πόσο έχει κάνει τέτοιου τύπου αυτοκινήτου στην πίστα, τι χρόνο κάνει κανονικά για να μπορέσω να είμαι κοντά. Όταν τέτοια πράγματα δεν σε ενδιαφέρουν, που είναι η ουσία και σε ενδιαφέρει το άλλο... Ποιος θα με δει, ναι. Ή παράδειγμα, ρε παιδί μου, πώς να το πω... για λόγους εντυπωσιασμού, ναι, να πρέπει να αφήνουμε την ουσία... Όχι μόνο σε αυτό και σε όλα τα πράγματα, μας πάει σε άλλους δρόμους. Δηλαδή, πόσο πιο ακριβό μπορεί να είναι το να θες να πας στην πίστα και να δώσεις 30, 40, 50 ευρώ για όλη την ημέρα, να τη χρησιμοποιήσεις, να φας και κάποια παλιά λάστιχα που λέει ο λόγος. Είναι πόσο μεράκι έχεις. Έτσι. Αν ουσιαστικά σου αρέσει αυτό και θες να το ακολουθήσεις, υπάρχουν τρόποι. Εάν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις για να δειχθείς σε κάποια άλλα πράγματα, κάνεις τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μιχάλη, Στέλιο. Παρακαλώ. Προτείνω να το ελαφρύνουμε τώρα όμως. Ας το ελαφρύνουμε. Ας το ελαφρύνουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα σε πάω στον Ολυμπιακό εγώ. Εδώ είμαστε κυρίως μπασκετικοί, αλλά δεν τα χωρίζουμε αυτά. Παρακολουθούμε και ποδόσφαιρο και πόλο και βόλεϊ. Έχω και πολλούς φίλους από το ποδόσφαιρο. Και τη τότε εποχή. Πριν μπούμε, μας είπες κάτι για Ρώμη. Ναι. Αν θυμάμαι σωστά. Ναι. Περίμενε. Θέλω να κάνω μια τελευταία αναφορά στο μηχανοκίνητο, γιατί συνέδεσε, ναι, το Καραϊσκάκι. Αν θυμάμαι καλά, είχε μπει το μονοθέσιο του Ολυμπιακού σε κάποια φιέστα. Δεν ήταν ακριβώς το μονοθέσιο. Ήταν κάποιο τύπου διαφημιστικό που είχαν φέρει. Ρέπλικα. Ρέπλικα, ναι. Okay. Στις αρχές της χρονιάς, νομίζω, τότε που ήταν να γίνει σαν διαφημιστικό. Ήσουν και εσείς. Όχι. Κρίμα, δεν πειράζει. Πάμε στη Ρώμη. Πάμε στη Ρώμη, λοιπόν. Στην Ευρωλίγκα, έτσι, σωστά. Ναι, σωστά, το 97. Πώς ήταν το αίσθημα να είσαι μέσα σε εκείνο το γήπεδο συγκεκριμένα? Τότε ήμουνα 15 χρονών. Όλα αυτά βέβαια τα χρωστάω στον πατέρα μου. Είχα βρεθεί και στη Σαραγώσα. Τελαβίβ είχε πάει εκείνος. Εγώ δεν μπορούσα να πάω τότε. Ήταν και λίγο πιο περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα. Εντάξει, την ομάδα και τον μπάσκετ. Τότε νομίζω είχε και διαρκείας ο πατέρας μου και είχε και ένα για μένα. Αλλά και το ποδόσφαιρο είναι μεγάλες αγάπες. Δηλαδή, εντάξει. Το Rivers θυμάμαι τότε, ο Τάρλατς ήταν ο αγαπημένος μου τότε. Ο Τάρλατς. Στην ομάδα, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στο ποδόσφαιρο είχα βρεθεί στην Κροάσια, τότε που είχαμε προκριθεί. Είχα πάει στο Τωρίνο,
Δεν είχα πάει εδώ πέρα με το που φύσαγε. Έπρεπε να είχα πάει. Έπρεπε να έχει πάει τελικά. Έπρεπε να είχα πάει μάλλον για να το πάρω, για να περάσουμε. Καλά που δεν πήγες, γιατί θα έφευγες και εσύ. Ναι, εντάξει, το φαντάζομαι. Αλλά στο Τωρίνο ήταν καλά τότε εκεί που το 2-1 ο Νινιάδης νομίζω με πέναλτι. Ναι, ναι. Εντάξει, έχουν περάσει φανταστικά παιδικά χρόνια και τα χρωστά όλα στον πατέρα μου και είμαι πολύ ευγνώμων. Από ερασιτέχνη παρακολουθείς καθόλου? Βόλεϊ, ναι. Πόλο. Στο πόλο, στο γυναικείο, είχα συμμαθήτρια στο δημοτικό όταν πήγαινα στον Πειραιά, τη Σταυρούλα την Αντωνάκου. Μας παρακολουθεί κιόλας. Της έχουμε ξεχωριστεί, αγάπη. Πολύ σίγουρα. Πήγαμε μαζί νηπιαγωγείο και δημοτικό τότε. Και μετά εγώ έφυγα, ήρθα στα Βόρεια Προέστα εδώ κοντά στο Στέλιο. Και εντάξει. Θα τον κάνεις οδηγό αγώνων, ε. Θα τον κάνω τώρα, τον βλέπω. Θα του πω να μου κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Εύκολα, εύκολα. Αυτό εννοείται αυτό. Το κάνω και έχω κι άλλο μαθητή. Ο οποίος έχει τρέξει και στην Ευρώπη, είναι πολύ καλός. Και έχω και μαθητή εδώ πέρα στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά μαθητή, γιατί είμαι στην ομάδα και τον βοηθάω, τον κύριο Φάις, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά σε άλλη στιγμή. Είσαι trainer, δηλαδή, είσαι προπονητής, είσαι δάσκαλος, πώς τον ομάζεις? Training. Απλά το θέμα είναι ότι μπορώ μέσω της τηλεμετρίας να βοηθήσω έναν οδηγό. Mm-hmm. Είτε να οδηγήσω και ο ίδιος αν θέλει, είτε και να του δώσω συμβουλές, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί και να αξιοποιήσει το μέγιστο το αυτοκίνητο. Ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι όντως κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ποτέ δεν θα σταματήσω να οδηγώ ο ίδιος όποτε έχω την ανάλογη ευκαιρία και σε καινούρια πράγματα θα δω στο μέλλον τι θα αποφασίσουμε. Αυτά. Okay. Γενικότερα θα ήθελες να ήσουν, ας πούμε, ενδεχομένως, αν γινόταν κάποιο τμήμα, κάποιο υπουργείο, λέω τώρα, που να είχε ειδικούς οδηγούς, πιλότους, γενικά ανθρώπους που γνωρίζουμε το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Εάν σου γινόταν κάποια πρόταση, θα ήθελες να αναμειχθείς με όλο αυτό, έτσι, για την οδηγική παιδεία, για όλα αυτά που λέγαμε πριν? Θα ήθελα, αλλά σίγουρα με τις κατάλληλες συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είτε σε θέμα σεμιναρίων, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος για καινούργιες λύσεις και καινούργια πράγματα, θα ήμουν βέβαια πολύ διαθέσιμος στο να μπορέσω να δώσω κι εγώ ό,τι μπορώ. Να πω κάτι εγώ. Έχουμε ένα αίτημα για μάθημα. Θέλει να κάνει ο Γιώργος ο Βελιώτης. Μας έχει γράψει σχόλια. Του Γιώργου του έχω κάνει, αλλά εντάξει. Δεν μας έχει γράψει σχόλια ότι θέλει να κάνει αυτούς μαθήματα. Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν τα παίρνει καλά τα γράμματα. Του έχω κάνει μια φορά, αλλά δεν. Συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη. Ο καθηγητής μίλησε. Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Να μείνουμε. Και δεν τελειώσαμε νομίζω και με το πόλο που λέγαμε πριν. Α, ναι, το πόλο, μπράβο, παιδιά. Με το ερασιτέχνη γενικότερα, μπράβο. Συνέχισε το πόλο για να πέρασουμε μετά στο μπάσκετ. Με ερασιτέχνη, γενικά. Στο πόλο, λοιπόν, και ήμουν συμμαθής, όπως είπαμε, με την Αντωνάκου. Γνώρισα και τη φιλιώτη Μανολιουδάκη. Μετά, έτσι. Πρώτης τάξεως και φοβερές και παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Έτσι. Και είμαι πολύ περήφανος που είναι φίλες μου. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα σου κάνω την ερώτηση που είχα κάνει και στη Φιλιό. Θέλω να μου πεις άμα υπάρχει ένας αγαπημένος σου παίχτης από αυτήν την τωρινή ομάδα τώρα. Από το κλασικό, εντάξει. Και ο Σπανούλη σίγουρα είναι. Θέλω μία απάντηση. Ήταν ερώτηση. Θα πείτε ήδη με τη Φιλιό. Θα πείτε ήδη με τη Φιλιό, εγώ το ξέρω. Φαντάζομαι. Για να δούμε. Ήταν ερώτησή μου για να σε βοηθήσω. Ήταν ερώτησή μου να μου σχολιάσεις Βασίλης Σπανούλη, Γιώργο Πρίντεζη. Δεν ξέρω, πάρε την ερώτησή μου, κάντε την απάντηση, ό,τι θες και χρήσου τη. Το Πρίντεζη τον είχα γνωρίσει μια φορά σε ένα μαγαζί, τώρα δεν. Τέλος πάντων, μια χαρά παιδί και όντως μου είχε πει και εκείνος ότι του αρέσουν πάρα πολύ και τα αυτοκίνητα και θα ήθελε κάποια στιγμή. Βγαίνει και αυτό σε αυτοσχέδιους αγώνες, κάνει λίγο. Εντάξει.
Okay. Νομίζω θα πω το Σπανούλι. Α, είδες. Δεν είχες δίκιο στο λιό μου. Η φιλιά μας είχε πει τον Μπρίντεζη. Και μου είχε κάνει, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί μου είπε ότι αυτός είναι ο Μπρίντεζης. Μου το είχε πει με τέτοια φυσικότητα. Και... Επειδή είναι δουλευταράς, με την καριέρα του, έτσι μπορεί να έφαγε πάγκο που λένε, αλλά δούλεψε, έφτασε εκεί που έφτασε. Σίγουρα. Σίγουρα. Ο καθένας την προσπάθειά του την έχει κάνει και όντως βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο για το άθλημά τους. Θα πω κάτι. Λίγους, κανένα δύο μήνες πριν το κορονοϊό, βρέθηκα στη Μόσχα σε ένα φίλο μου που δουλεύει στην ΤΣΕΚΑ και είδα εκεί κάποιους παλιούς μας παίχτες, τον Χάινς. Το Χάκετ, σωστά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο Κλάιμπερν, ο οποίος ήταν και τραυματίας, αλλά τον εγνώρισα γιατί ο φίλος μου είναι φυσιοθεραπευτής στην ομάδα και είχαμε έτσι μια πιο και πιο κοντινή επαφή. Ήταν τρομερό παιδί και τους θαυμάζω όλους αυτούς τους αθλητές. Και γνώρισα και τον Έλληνα, τον... πώς ήταν τον ψηλό. Τον Κουφό. Αμερική, Κουφό. Τον Κουφό, μπράβο. Τον Κώστα Κουφό. Δεν ήταν πολύ καλή του... εμπειρία. Η χρονιά του δεν ήταν τόσο καλή βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Okay. Μπορούμε να πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο. Εδώ είσαι. Να σχολιάσουμε λίγο. Καταρχάς, πηγαίνεις γήπεδο, έτσι. Πηγαίνω στα ευρωπαϊκά περισσότερο. Και όπως είπα και πριν, έχω και φίλους από την τότε εποχή, τον Τάκη τον Γκόνια. Το Τζόρτζεβιτς, τον Μπρέντρακ που μιλάμε για ακόμη και τώρα, κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας στα social, και το Γρηγόρη. Μια χαρά. Πώς τη βλέπεις φέτος την ομάδα στο ποδόσφαιρο? Γενικότερα, από ό,τι διαβάζουμε, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε και την Ευρώπη φέτος, έτσι. Εντάξει, νομίζω καλύτερα δεν θα μπορούσε να έχει πάει φέτος η ομάδα και πιστεύω πολύ τον προπονητή, είναι πολύ δυνατός. Ωραία. Άρα είσαι υπέρ του Μαρτίνς, έτσι. Μαρτίνς και μ' αρέσει το κέντρο Βραζιλιάνος πολύ. Γέρμε. Έτσι. Πιστεύεις... Το 2023 θα τον έχουμε. Υπάρχει μια έτσι, κουβέντα γύρω από την Ευρώπη και θα σε πάω συγκεκριμένα στο Europa League. Ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω χωρίς να το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Και τώρα ήταν καλή ευκαιρία τότε το 99, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Συμφωνώ. Ξαναλέω, έπρεπε να ήσουν μέσα στο ΑΚΑ. Δεν πειράζει όμως. Πιστεύεις ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η κουβέντα ότι μπορεί να γίνουν μονοί αγώνες, να γίνει ένα τύπου Final Eight σε μία πόλη για να τελειώσει η χρονιά. Πιστεύεις ότι αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα ή θα είναι τόσο πολύ αποδιοργανωμένοι ως αθλητές, έτσι, που δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Ναι. Τώρα αυτό ποιος μπορεί να το ξέρει? Το θέμα είναι ότι η δουλειά που έχουν κάνει όλη τη χρονιά και ιδιαίτερα και με το coach που φαίνεται η δουλειά του αυτά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έχουν καλές πιθανότητες. Αλλά τώρα όταν είσαι εκτός για ένα τέτοιο διάστημα, βέβαια σίγουρα κάνουν και ατομικές, αλλά και τώρα που θα βρεθούν και μεταξύ τους, όταν... Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουν παιχνίδια. Δηλαδή, όσο και καλή προπόνηση να κάνεις, όσο και εμείς, ξέρω εγώ, να προπονούμαστε στη φυσική κατάσταση, σε προπόνηση με το αυτοκίνητο, οτιδήποτε, όταν δεν βρεθείς στην ώρα του αγώνα και αυτό έχει καιρό να συμβεί, είσαι λίγο έξω από τα νερά σου. Μακάρι να μπορείς να το αντιμετωπίσεις όσο καλύτερα γίνεται. Okay. Είναι λίγο περίεργα. Έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα να ρωτήσουμε, γιατί εγώ έχω κάτι που το θέλω για κλείσιμο. Ωραία. Ερώτημα που το θέλω για κλείσιμο. Ωραία. Στέλιο. Κάτι άλλο. Από μένα είσαι ελεύθερος, Μιχάλη. Να, μία ερώτηση μόνο περί κορονοϊού ήθελα να πω, για τη φόρμουλα και γενικά για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πόσο πιστεύεις ότι θα επηρεαστεί? Και οικονομικά κυρίως, έτσι. Οικονομικά έχει επηρεαστεί ήδη. Και... Α, ναι, όλα. Σίγουρα. Και συγγνώμη. Και σίγουρα στο WRC καθυστερήσανε πολύ να σταματήσουν, κάτι το οποίο κακοφάνηκε σε όλο το μηχανοκίνητο κόσμο. Και στη Φόρμουλα 1 ακόμη και πριν τον πρώτο αγώνα, μια-δυο μέρες πριν, και αν το ανακοινώσαν ότι παραιτείται, δηλαδή τελευταία στιγμή, σίγουρα έχει επηρεαστεί.
και δεν ξέρω και τι θα γίνει και στους αγώνες, αν θα είναι και κλεισμένον ή όχι και πώς θα γίνουν τα Grand Prix από εδώ και πέρα. Εντάξει, στις ομάδες θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν με τα μέτρα ασφαλείας που σίγουρα θα βγάλουν κάποια εγκύκλιο μεταξύ τους. Τώρα οι οδηγοί την ώρα του που τρέχουν δεν έχουν κάποιο ρίσκο, το ίδιο είναι με πριν, αλλά εντάξει. Η συναναστροφή σε περιβάλλοντα με περισσότερο κόσμο έχει το ρίσκο αυτό που θέλουν να αποφύγουν. Να δούμε. Τι να πω. Για ρίξε ρε Μιχάλη το παρασύνθημα. Λοιπόν, καταρχάς να πω και από τους τρεις μας νομίζω πως ήταν μεγάλη μας τιμή που σε είχαμε σήμερα. Όχι μόνο χαρά, αλλά τιμή. Έτσι, πραγματικά εγώ την απόλαυσα την κουβέντα. Μακάρι να ξαναέχουμε την ευκαιρία και από κοντά να τα πούμε. Θα κανονίσουμε σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι, διότι μας έχεις καλύψει πάρα πολλά πράγματα, δεν μας έχεις καλύψει ένα μέχρι τώρα. Ποιο video game, έτσι, racing, προτιμάς? Forza, Dirt Rally, Gran Turismo, F1, ό,τι πει. Αυτά τα εντριγκαδόρικα μου αρέσουν, Μιχάλη, αυτά, έτσι, μπράβο. Ένα παιχνίδι που να... Επειδή εσύ ως γνωστό λογικά θα έχεις παίξει τα περισσότερα για να είσαι σε συνθήκες έτσι πίστας κλπ. Ποιο είναι το πιο κοντά στο reality, δηλαδή πιο αυτό κοντά που στην ενδείκνυται. σε εξομοιωτές, όταν λέμε για PC, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα νομίζω είναι το Assetto Corsa Competizione. Okay. Η καινούργια έκδοση του Assetto Corsa. Υπάρχουν τα iRacing και το R-Factor 2 που είναι περιβάλλοντα που έχουν διάφορα αυτοκίνητα. Το Assetto Corsa είναι κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο σε αυτοκίνητα τύπου GT3, το Competizione. Τώρα, αν πάμε σε PlayStation, και το Gran Turismo, οι εκδοχές του ήταν ωραίες και ήταν και διασκεδαστικό. Assetto Corsa πάλι έχω κατεβάσει για να ξεκινήσω τώρα και τη Formula 1. Και νομίζω τώρα τον Ιούλιο θα βγουν... με την τιμονιέρα. θα βγουν τώρα οι καινούργιες εκδοχές, το Formula 1 2020 και το Assetto Corsa Competizione και για το PlayStation 4. Αυτό που μου άρεσε πολύ στο παρελθόν ήταν το Colin McRae το πρώτο. Καλά είσαι. Αυτό το έχω παίξει και εγώ, παιδιά, που δεν είμαι fan. Ωραίο. Το έχω παίξει. Πολύ καλό. Φαντάζομαι να το έχει παίξει ο Στέλιος που έχουμε φτάσει. Αυτό ακριβώς. Για το Forza, επειδή ορισμένοι το θεωρούν καλύτερο από τον Gran Turismo, ποια είναι η άποψή σου? Θα πω γενικά ότι όλες οι παιχνιδομηχανές και τα παιχνίδια που είναι σε παιχνιδομηχανές δεν δείχνουν σε τόση ρεαλιστικότητα όσο είναι στο PC. Το PC, το Assetto Corsa, το iRacing και το R-Factor είναι σίγουρα σε καλύτερο επίπεδο. Σε παιχνιδομηχανές, το Forza, να πω την αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά γενικά, όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το Sim Racing, πρέπει να πάει σε PC. Το PS4 και το Xbox είναι διασκεδαστικά. Okay, μπορείς να πας online και να διασκεδάσεις ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι τα παιχνίδια στο PC. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταμάτη. Εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Αυτό που είπε ο Μιχάλης για από κοντά, όταν περάσει όλο αυτό, ισχύει και θα ισχύει, γιατί είχαμε πολύ ωραία κουβέντα. Αυτά από μας, Μιχάλης Μαχαίρας, Στέλιος Καλογεράς, Ηλίας Κυριαζής. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα ονόματα. Την εκπομπή την έχουμε ξεκινήσει να την κάνουμε οι τρεις μας, αλλά έχουμε φτάσει να κάνουμε συνεντεύξεις και δεν με χαλάει καθόλου. Καθόλου. Οπότε θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ, παιδιά. Όλοι. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας καληνυχτίζουμε. Καλό βράδυ.